αποβληθεί από το οικόποδο εκεί του Δήμου. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με ένα κατάστημα στην καρδιά της πόλης της Κερκίδας, δεν θα πούμε όνομα, ο οποίος έχει πάρει άδεια από αυτήν τις άδειες, τις παράνομες που μοίραζε ο διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΟΤ. Ο κύριος Κώστας Τζουμάνης. Ο κύριος Κώστας Τζουμάνης. Είχαμε πει ότι δεν τις έχει αποσύρει τις άδειες αυτές. Μου είχαν κάτι καταγγελία κάποιοι επαγγελματίες και μου είπαν δεν μπορεί αυτός να παίζει μέχρι το πρωί και εμείς να παίζουμε μέχρι τις 12.30 που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Μία. Και τι έγινε? Ο κύριος αυτός συνέχιζε να παίζει ανενόχλητος μέχρι τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες. Χωρίς βεβαίως η αστυνομία να πάει, η τουριστική αστυνομία. Γιατί έχετε παράταση ωραρίου? Γιατί έχουν καταλήμματα από πάνω. Να ελέγξουμε. Έχουμε ενικούς από πάνω. Ναι, βέβαια. Να ελέγξει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό τώρα έρχεται σε αντιπαράθεση με όλους τους συναδέλφους του. Εδώ τον δω τον κύριο Βλάχο να δούμε τι θα πει. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Μπορεί ένας να παίζει μέχρι τα ξημερώματα και άλλοι να παίζουν μέχρι τη μία. Τις 12.30. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτό έχει γίνει, επαναλαμβάνεται, και βεβαίως κάποιος κάτοικος εκεί της γύρω περιοχής τηλεφώνησε στην αστυνομία και δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Καλά, δεν έτυχε άλλο άνθρωπος. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Πήγε η αστυνομία και πήρε τον υπεύθυνο στο αυτόφορο. Κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία. Ρωτάω λοιπόν ξανά. Ο κύριος διευθυντής, ο οποίος μοίρασε, ο κύριος Τσουμάνης, που μοίρασε τις παράνομες δύο άδειες στο κέντρο της Κέρκυρας, θα τις αποσύρει, ναι ή όχι? Κύριε Ιδρέου, έχετε και εσείς ευθύνη, διότι το ανέχεστε αυτό. Και εκεί που λέτε ότι οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες είναι μαζί μου, είναι εξαγριωμένοι. Σου λέει τι θα γίνει, αυτός θα παίζει μέχρι το πρωί και εμείς θα παίζουμε μέχρι την ώρα που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ας ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος των κατοίκων παλιάς. Ο κύριος Νίκος Ολύμπιος. Μια μισή ώρα συνεχιζόταν η μουσική έντονα με ανοιχτές τις πόρτες και παράθυρα και ενοχλούσε τους περιοίκους. Και κάποιος κάτοικος εκεί έκανε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία ήρθε και πήρε τον διαχειριστή εις το αυτόφορο. Εξηγήθηκε ο κάτοικος μαζί με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και του συνέστησε ότι εμείς σαν κάτοικοι και ο ίδιος εκείνος θέλουμε να δουλέψουν τα καταστήματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα κατάστημα, νομμένου ότι τηρούν τους νόμους. Και ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι κλειστές οι πόρτες, κλειστά τα παράθυρα και οι ηχοστάθμοι να είναι λιγότεροι από τα 80 dB εντός. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει άδεια από τον ΕΟΤ. Είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μάλιστα εξακολουθεί να υπάρχει. Χωρίς να έχει ανακαλέσει ο προϊσταμένος. Όχι. Πέντε. Άκουσα όμως ότι αυτή η άδεια τελειώνει τον Μάιο. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχουμε εξετάσει ακόμη. Αλλά ελπίζω, κανονικά έπρεπε να το ελέγξει και τώρα ακόμα μπορούν να το κάνουν, όπως και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που δίνει τις άδειες. Πρέπει να ελεγχθεί αυτό και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Υγειονομική Υπηρεσία, η οποία είναι η αρμόδια για την ηχορύπανση. Να μετρήσουν την ηχοστάθμη και να επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Τον ακούσαμε τον κύριο Λίμπιο. Το είπαμε. Τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν χαϊδεύει αυτιά. Κυρία Ιδρέου, επαναλαμβάνω, για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, θα φροντίσετε? Θα φροντίσετε να κοιμηθούν, να κοιμώνται αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον ό,τι ώρα πήρατε απόφαση με το Δημοτικό Συμβούλιο? Θα φροντίσετε γι' αυτό? Και η αστυνομία πρέπει να παρέμβει. Τι σημαίνει έχω άδεια μέχρι τις 4 ώρα το πρωί? Εκεί δεν είναι κέντρο διασκέδασης. Καφετέρια είναι. Στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης Κέρκυρας. Καφετέρια είναι. Και βέβαια. Δεν είναι κέντρο διασκέδασης. Το κέντρο διασκέδασης είναι κάτω στο εμπορικό κέντρο. Έχει άλλες άδειες, έχει άλλες προτεραιότητες, άλλες προδιαγραφές. Καμία σχέση με αυτό.
Βεβαίως. Επαναλαμβάνω, κυρία Ιδρέου, θα φροντίσετε για να κοιμούνται ήσυχα, τουλάχιστον μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις υπόλοιπες ώρες οι κάτοικοι της παλιάς πόλης.